στο πλαίσιο των. Είναι μια διαδικασία, την κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες. Είναι η πέμπτη-έκτη διαδικασία που γίνεται. Και ο στόχος μας είναι γνωστός. Θέλουμε άλλη μια νίκη, να προχωρήσει πιο πολύ η παράταξη που φαίνεται ότι βρίσκεται σε άνοδο. Να δείξει στον χώρο της αυτοδιοίκησης που είναι και προνομιακός της χώρος, γιατί δεν είναι απλά, λένε πολλοί, έχει πολλά στελέχη στην αυτοδιοίκηση. Έχει θέσεις και έχει κάνει και μεταρρυθμίσεις που δεν έκαναν οι άλλοι, και αυτή μπορεί να κάνει και νέες μεταρρυθμίσεις απέναντι σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης κεντρωτικό που ζει η χώρα εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένας προνομιακός χώρος για μας. Τη μάχη θα την δώσουμε ενωμένη με όλες μας τις δυνάμεις και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θα μας δώσει άλλο ένα άλμα προς τα μπρος, ούτως ώστε να πάμε στις ευρωεκλογές με τις καλύτερες δυνατές προβολές. Θα ακούσουμε σήμερα ονόματα. Όχι. Να είστε καλά. Υπάρχει ενδιαφέρον γενικά όμως. Πολύ, πάρα πολύ. Παντού υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί συζητήσεις μεγάλες. Όπως βλέπετε μαζεύεται ο κόσμος, δεν είναι. Και προχθές στα Γιάννενα είχε πάρα πολύ κόσμο και τώρα εδώ. Και όλες αυτές οι διαδικασίες είναι πολύ καλές, γιατί δείχνουν ότι είναι συσπηρωμένη παράταξη και έχει βάλει στόχους που τους πετύχει. Το επόμενο διάστημα θα ακούσουμε ονόματα από το πρόσωπο της στήριξης.